Για μια ακόμη χρονιά είμαστε θεατές όχι στο ίδιο έργο πια, αλλά στο ίδιο έγκλημα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι όσες δικαιολογίες και να αναζητήσετε, και η κυβέρνηση αλλά και τα άλλα κόμματα, όσα προσχήματα και αν χρησιμοποιήσετε, όσα βολικά άλοθη ή φαντασιακούς αντιπάλους και αν επινοήσετε, εσείς και η πολιτική σας είναι ο πραγματικός αυτούργος αυτού του πολιτικού εγκλήματος. Του εγκλήματος που θυσιάζει ανθρώπινες ζωές. Του εγκλήματος που αποψηλώνει το φυσικό πλούτο της χώρας μας. Του εγκλήματος που καταστρέφει λαϊκές περιουσίες, σπίτια, καλλιέργειες και κοπάδια, μικρές επιχειρήσεις που έγιναν με κόπους και υδρότα δεκαετιών. Για μια χρονιά ακόμη λοιπόν, το ίδιο και ακόμα χειρότερο σκηνικό, αφού φέτος η καταστροφή αγκάλιασε όλη την Ελλάδα, από την πολύπαθη Πάρνηθα και συνολικά την Αττική, η οποία σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία έχει χάσει σε 7 χρόνια περίπου το 33% των πολύτιμων για την ποιότητα ζωής των κατοίκων του λεκανοπεδίου δασών της. Μέχρι την ανυπολόγιστη καταστροφή στον Εύρο, τη μεγαλύτερη πυρκαγιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με τις πάνω από 800.000 στρέμματα καμένες περιοχές. 13 μέρες καίει. Τι έχετε να πείτε αλήθεια? Από τα τουριστικά νησιά όπως η Ρόδος, η Άνδρος, η Κέρκυρα, μέχρι τις περιοχές με εγκαταστάσεις στρατιωτικής σημασίας, όπως το Στεφανοβίκιο, η Αγχίαλος, οι Αβάντες της Θράκης, η Ελευσίνα. Το 2023 υπερτριπλασιάστηκε το μέγεθος των καμένων εκτάσεων σε σχέση με το εθνικό μέσο όρο της τελευταίας 15ετίας. Το ΚΚΕ είχε έγκαιρα προειδοποιήσει ξανά, όπως κάνει κάθε χρόνο σε ότα μη ακούοντων, αναδεικνύοντας τα επίγοντα προβλήματα και καταθέτοντας συγκεκριμένες προτάσεις για τα βασικά μέτρα που έπρεπε γρήγορα να λυθούν, με ερωτήσεις στη Βουλή, με παρεμβάσεις σε περιφερειακά και δημοτικά συμβούλια, με εκδηλώσεις και ανακοινώσεις. Στα τέλη Μαρτίου, με κατάθεση ερώτησης προς την κυβέρνηση στη Βουλή, ζητούσαμε τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων εν όψη της αντιπυρικής περίοδου. Το ίδιο κάναμε πριν εκδηλωθεί ο καύσωνας του Ιουλίου, τότε που οι επιστήμονες όλοι προειδοποιούσαν. Ποια ήταν η απάντηση της κυβέρνησης απέναντι στις προειδοποιήσεις του ΚΚΕ? Μόνο εφησυχασμός και παρουσίαση μαγικής εικόνας. Όποιος έχει αντίρρηση να δει τα πρακτικά της Βουλής. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έφτασε σε σημείο να κάνει λόγο για κοσμογονία στην πολιτική προστασία μετά την επίσκεψή του στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, λίγο πριν τις εκλογές. Οι τραγικές εξελίξεις διέψευσαν ακόμα για μια φορά την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, που διαβεβαίωνε για την καλύτερη από ποτέ ετοιμότητα του κράτους απέναντι στις δασικές πυρκαγιές. Σκεφτείτε να μην το έλεγε κιόλας. Να έλεγε ότι δεν ήμασταν οι καλύτεροι, θα είχε καθεί και καεί και οι υπόλοιποι. Απέναντι σε όλα αυτά, απέναντι στην ανυπολόγιστη καταστροφή και σε μια αμήλικτη πραγματικότητα που αντιλαμβάνεται ο καθένας και η καθεμιά, και πάνω απ' όλα την ζουν οι κάτοικοι των περιοχών που βίωσαν αυτές τις καταστροφές, τι αντιπαραθέτει η κυβέρνηση? Τι μας είπε και σήμερα ο Πρωθυπουργός για μια ακόμη φορά, όπως έκανε και πριν από 2 χρόνια, σε μια αντίστοιχη προημερησίας συζήτηση στη Βουλή, μετά τις καταστροφές τότε στη Βόρεια Εύβοια και στην Πάρνηθα πάλι? Μας είπε ότι η κυβέρνηση κάνει ό,τι μπορεί. Αυτό είναι πάρα πολύ σχετικό, γιατί έχει σχέση με τα κριτήρια, το τι μπορεί και το τι δεν μπορεί. Ότι αγόρασε νέα πυροσβεστικά μέσα, ότι θεσμοθέτησε ξεχωριστό Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, κονδύλια από το Ταμείο Ανάκαμψης, ότι διαμόρφωσε πρόγραμμα καθαρισμού των δασών. Μιλούσατε μονίμως για τον πυρήνα των δασών που πρέπει να διασωθούν. Λέω, για τον πυρήνα των δασών που πρέπει να διασωθούν, στρώνοντας ουσιαστικά το έδαφος για την κατάτμιση των δασών σε ένα πυρήνα που τυπικά και μόνο θα προστατεύεται και σε μια περίμετρο που θα δοθεί βορρά στα επιχειρηματικά συμφέροντα. Στο όνομα της δήθεν συμβολής των ιδιωτών στη διαχείριση των δασών, όπως άλλωστε έχετε εξαγγείλει και τώρα.
Σήμερα ακούσαμε πάλι υποσχέσεις ότι αυτή τη φορά θα δοθεί έμφαση στην πρόληψη, στο συντονισμό αρμοδίων φορέων, θα αγοραστούν κι άλλα μέσα, από τον Καναδά είναι έτοιμος να παράγει για μας, ότι θα υλοποιηθεί το πρόγραμμα πυροπροστασίας υγιής, ότι οι δημοτικές αρχές θα αναλάβουν τις ευθύνες τους, ενώ οι συνένοχοι για τη σημερινή κατάσταση, κύριοι του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, συνέχισαν την άσφαιρη και πολύ βολική κριτική, ότι η κυβέρνηση δεν έχει σχέδιο, άρα το πρόβλημα είναι το σχέδιο και όχι η στρατηγική που ακολουθήσατε και εσείς και οι δύο και συνεχίζει πιο έντονα η ίδια η κυβέρνηση. Ακούσαμε τα γνωστά επιχειρήματα και τις δικαιολογίες και της Νέας Δημοκρατίας και πριν του ΣΥΡΙΖΑ ότι φταίνει οι καύσονες και του ΠΑΣΟΚ πιο πριν, οι καύσονες, οι ακραίες και πρωτόγνωρες καιρικές συνθήκες, οι δύσβατες περιοχές, οι εμπριστές, οι ασήμετρες απειλές, όλα αυτά που λέτε με απόγειο την καραμέλα της κλιματικής κρίσης. Ξέρετε, εμείς δεν υποτιμάμε ούτε τις περιβαλλοντικές αλλαγές, ούτε τους εμπρισμούς, ούτε ακόμα και το γεγονός ότι οι πυρκαγιές μπορεί να προκαλούνται ή και να αξιοποιούνται στο πλαίσιο γεωπολιτικών ή άλλων ανταγωνισμών. Όμως το κράτος κρίνεται και θα έπρεπε να είναι προετοιμασμένο για την αντιμετώπιση ακριβώς τέτοιων δύσκολων συνθήκων. Με τον αντίστοιχο αντιπυρικό συνδυασμό και με επίκεντρο την πρόληψη. Και το λέω με κεφαλαία και θα εξηγήσουμε παρακάτω. Ώστε να επιτευχθεί άριστος συνδυασμός οργάνωσης και δράσης των επίγειων και εναέριων δυνάμεων με προϋπόθεση της εξασφάλισης των αναγκαίων υποδομών για να αντιμετωπιστεί η οποιαδήποτε πυρκαγιά. Σας έχουμε ρωτήσει κι άλλες φορές και θα σας ξαναρωτήσουμε αν και δεν περιμένουμε να πάρουμε καμιά πιστική απάντηση. Αυτό που περιμένουμε είναι να καταλάβει ο λαός που παρακολουθεί ότι δεν κινδυνεύει μόνο από τις μέγκα φωτιές και τις ακραίες συνθήκες. Κινδυνεύει εξίσου και ακόμα περισσότερο από τη μέγκα υποκρισία, από το μέγκα κινησμό και κυρίως από την ακραία εγκληματική πολιτική που ακολουθήθηκε και ακολουθεί και σήμερα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Αλήθεια, ρωτάμε. Φταίει η κλιματική κρίση για το γεγονός ότι δίνεται όλες οι κυβερνήσεις 0,04 του προϋπολογισμού για τα δάση? Γιατί ότι δεν υπάρχει κανένα ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης των δασών πανελλαδικά? Αν υπάρχει, πέστε μας. Γιατί ότι κανένα δάσος δεν έχει σύγχρονη μελέτη αντιπυρικής προστασίας στο πλαίσιο της διαχείρισής του και η κυβέρνηση ετοιμάζεται κάτω από τη γενική κατακραυγή που υπάρχει να δώσει τις μελέτες αυτές που σε ιδιωτικές εταιρείες που θα στοιχήσουν τεράστια ποσά ενώ έπρεπε να γίνονται από τους αρμόδιους επιστήμονες δασολόγους όλων των δασαρχείων. Όμως δεν υπάρχουν. Φταίνε οι ακραίες συνθήκες για το γεγονός ότι λείπουν 2.000 δασολόγοι. 2.000. Και δεν υπάρχει κανένας δασεργάτης σε πολλά δασαρχεία της Ελλάδας. Παράδειγμα, δασαρχείο Λαβρίου. Δασεργάτες μηδέν. Απαντήστε. Απαντήστε. Αυτά δεν είναι δικές μας εφευρέσεις, αλλά είναι η δική σας πολιτική. Ενώ είναι πόσοι είναι απαραίτητοι, με βάση και τις δικές σας εκτιμήσεις, δασεργάτες. 10.000. Για να καλύπτονται μόνο σε ικανοποιητικό βαθμό οι βασικές ανάγκες προστασίας και διαχείρισης των δασών. Φταίει η κλιματική αλλαγή. Γι' αυτό ξέρετε τι είναι όλα αυτά. Είναι η κατάργηση στην πράξη του νευραλγικού κρίκου πρόληψης. Και αυτό είναι οι δασικές υπηρεσίες. Ολοκληρώνεται λοιπόν έτσι την πορεία υποβάθμισης και αποψήλωσης που ακολούθησαν όλες οι κυβερνήσεις με κορυφαίο σταθμό αυτής της αρνητικής πορείας το διαχωρισμό της πρόληψης από την καταστολή και τη μεταφορά της αρμοδιότητας δασοπυρόβρησης από τη δασική υπηρεσία στο πυροσβεστικό σώμα χωρίς καμιά, μα καμιά επιστημονική τεκμηρίωση της σκοπιμότητας αυτής. Πότε έγινε αυτή η επιλογή? 1998. Δεν άκουσα τον κύριο Ανδρουλάκη, ούτε τον κύριο Φάμελο να κάνουν κριτική για όλα αυτά που διατήρησαν και διατηρεί ακόμα και σήμερα η κυβέρνηση αυτών
τον αντεπιστημονικό διαχωρισμό βάζει στον πυροσβέστη στο δάσος, ενώ ο αρμόδιος στο δάσος είναι αυτός που έχει και τον τίτλο και την ουσία, την επιστημονική. Είναι ο δασολόγος, είναι όλοι αυτοί που γνωρίζουν πολύ καλύτερα πάρα πολλά πράγματα. Και σήμερα αυτή είναι, και πώς να το πω, δεν θα πω ξεροκεφαλιά, είναι τραγωδία. Ακόμα και αυτοί που ήταν πρωταγωνιστές τότε σε αυτό το διαχωρισμό επί κυβέρνησης Σιμίτη, να το πω πιο απλά, σήμερα λένε ότι ήταν λάθος αυτή η επιλογή. Και το ΚΚΕ 25 χρόνια, κάθε χρόνο, αυτό λέει. Είμαστε πολύ μπροστά και σήμερα αρχίζει να το σκέφτεται και η κυβέρνηση, βέβαια έχουμε πολλές επιφυλάξεις. Παρακάτω. Στην τελευταία πυρκαγιά της Δαδιάς χρησιμοποιήθηκαν 90 δασεργάτες των 6 δασικών συντατερισμών του νομού. Και ενώ από όλους αναγνωρίστηκε η καθοριστική τους συμβολή, η κυβέρνηση ακόμα τους χρωστάει 50.000 ευρώ που είχε να τους δώσει. Και ποια είναι η ειρωνία, ότι στην πρόσφατη περιοδία του Υπουργικού Συμβουλίου, μην πω καμιά άλλη έκφραση, στο νομό τους ειρωνεύτηκαν, λέγοντας, καλά, πώς κάνετε έτσι για 50.000 ευρώ, μήπως κρίνετε από τα δικά σας οικονομικά δεδομένα. Ξέρετε πόσα είναι 50.000 ευρώ για τους δασεργάτες, είναι θέμα ζωής. Πάμε παρακάτω. Φταίει η κλιματική αλλαγή για το ότι έγιναν καθαρισμοί. Και άμα θέλει ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός, ας το αμφισβητήσει. Μόλις το 1% των δασικών εκτάσεων που ήταν άμεσης προτεραιότητας ήταν αναθέσεις τελευταίας στιγμής, εντελώς τυχαία, σε συγκεκριμένες εταιρείες, και εννοείται, ενώ οι καθαρισμοί συνεχίζονται ακόμα και σήμερα. Αύγουστο, τέλος Αυγούστου. Σκεφτείτε τι σχεδιασμός υπάρχει. Με συμβάσεις που προβλέπουν ότι τα έργα πρέπει να ολοκληρωθούν τον Οκτώβριο του 2023. Ελπίζουμε να μην καεί και η υπόλοιπη Ελλάδα για να ολοκληρώσουν τα έργα. Φταίει η κλιματική αλλαγή για τα δίκτυα πυροσβεστικών κρονών που είναι λυπή. Τα ξέρετε αυτά ή όχι? Που δεν μπορούσαν να συνδέσουν τις μάνικες γιατί ήταν μεγαλύτερες ή μικρότερες στους πυροσβεστικούς κρονούς. Για το ότι λείπουν 4.500 πυροσβέστες και ότι τα μέσα καταστολής είναι κατά μέσο όρο το 1/3 αυτών που χρειάζονται για αποτελεσματική καταστολή, και αυτά δεν είναι δικά μας. Είναι με βάση την ίδια την πυροσβεστική, τις μελέτες, τις ίδιες πυροσβεστικές. Για το ότι οι υπάρχοντες πυροσβέστες κάνουν το καθήκον τους σε αντίστοιχες συνθήκες και ουσιαστικά αβοήθητοι. Ότι τα πυροσβεστικά οχήματα, πέρα από κάποια καινούρια, είναι 25 έως 40 ετών. Φταίνε οι ακραίες συνθήκες για την πολιτική χρήσεων γης με κριτήριο την κερδοφορία του κεφαλαίου. Γιατί αυτά είναι. Όλοι οι νόμοι σας αυτοί είναι. Που έχει οδηγήσει σε ανεξέλεκτη συμβίωση δασών, κατοικίας, βιομηχανίας, τουριστικών επιχειρήσεων, ακόμα και στρατοπέδων, μέσα σε ελάχιστα τετραγωνικά χιλιόμετρα. Με κίνδυνο πυρκαγιών, με καταστροφικές συνέπειες για τη λαϊκή περιουσία, το λαό με υπαρκτό τον κίνδυνο ακόμη, και ελπίζουμε να αποφευχθεί, τον κίνδυνο ενός βιομηχανικού ατυχήματος μεγάλης έκτασης. Μιλάμε για χημικές βιομηχανίες, δηληστήρια κλπ. Όπως είδαμε και τις φλόγες να καίγουν επιχειρήσεις στο Θριάσιο. Φταίει γι' αυτό η κλιματική αλλαγή? Αυτές οι ζώνες μίξης δασών, κατοικίας, οικισμών τις έχει εκθρέψει το ίδιο το καπιταλιστικό σας κράτος. Από πολύ παλιά, για να δώσει διέξοδο στο πιεστικό πρόβλημα της στέγασης, επειδή δεν είχε ποτέ σχέδιο εργατικής λαϊκής κατοικίας, δίνοντας ταυτόχρονα γρήγορο κέρδος στον καπιταλιστικό κατασκευαστικό κλάδο. Τα ρητορικά είναι τα αιτήματα, γιατί η αλήθεια είναι ότι η κυβέρνηση και η σημερινή, όπως και όλες οι προηγούμενες, και εδώ δεν υπάρχουν πόντι ή πιλάτι, είναι συνυπεύθυνοι, γιατί στην ίδια γραμμή, για να μην πω ότι ανοίξαν κιόλας όλη αυτή την, με βάση τώρα τη γενικότερη πολιτική, όλη αυτή τη στρατηγική, η κυβέρνηση ούτε θέλει, ούτε μπορεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Γιατί υλοποιεί κατά γράμμα, όπως και οι άλλες δεν μπορούν και δεν μπόρεσαν, υλοποιεί το σχέδιο της λεγόμενης πράσινης, κατάμαυρη είναι, μετάβασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της εμπορευματοποίησης των δασών και της γης συνολικά προς όφελος των επιχειρηματικών ομίλων. Αυτό καθορίζει
και αφήστε τα άλλα κόλπα. Διαφωνείτε με αυτό? Σηκωθείτε και πέστε το. Είμαστε αντίθετοι με αυτή την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και μην κάνετε αντιπολίτευση αντά το πόλεμο της πλάκας, για να το πω έτσι απλά. Αυτό καθορίζει τις ιεραρχίες. Γι' αυτό και η κυβέρνηση δεν υλοποιεί ούτε τις δικές της εξαγγελίες με το πρόγραμμα καθαρισμού των δασών κλπ. Γι' αυτό και τα έργα που εκτέλεσε, λέμε, ήταν 1%. Και υπερηφανεύεται για το 1% η σημερινή κυβέρνηση. Τα περισσότερα όμως αυτά τι αφορούσαν? Έργα σε άλση, πάρκα και εκτάσεις στα όρια κάποιων οικισμών, χωριών, πόλεων, που αν και αναγκαία, εμείς δεν έχουμε αντίρρηση ότι είναι και αυτά αναγκαία, δεν αφορούσαν όμως το κύριο αντικείμενο, που είναι οι καθορισμοί μέσα στα δάση, όπου συσσωρεύεται η καύσιμη ύλη και αναπτύσσονται τεράστιες θερμοκρασίες. Γι' αυτό δεν λήφθηκαν τα αναγκαία μέτρα και κάηκαν για δεύτερη χρονιά τα πολύτιμα δάση στη Δαδιά, στην Πάρνηθα, στην Εύβοια, παρά τις εξαγγελίες της κυβέρνησης το προηγούμενο φθινόπωρο. Γι' αυτό και όλα αυτά τα χρόνια δεν υλοποιήθηκε, είπε ο κ. Πρωθυπουργός, το πόρισμα Goldhammer. Τι λέει αυτό? Ότι το 70% των κονδυλίων πρέπει να δαπανάται για την πρόληψη των πυρκαγιών και γι' αυτό δεν αποτέλεσε πραγματικότητα και δεν προχώρησε ουσιαστικά η απορρόφηση κονδυλίων του προγράμματος προστασίας υγιής. Γι' αυτό παραμένει τόσα χρόνια η αποδιοργάνωση και η υποβάθμιση της δασικής υπηρεσίας. Το αλαλούμ των 45 συναρμόδιων φορέων για την πρόληψη και 17 αντιστοίχων για την καταστολή, 45 και 17, κάντε εσείς το λογαριασμό. Σε αυτό το καταστροφικό έργο ευθυγραμμίζεται όλος ο κρατικός μηχανισμός, οι περιφέρειες και οι δήμοι. Η διάσπαση των αρμοδιοτήτων σε διάφορους κρίκους του κρατικού μηχανισμού, υπουργεία, περιφέρειες, δήμοι, εκτός από το αναγκαίο μύρισμα της πίτας, τα γνωρίζουμε όλοι, εδώ ζούμε, σε αυτόν τον τόπο, δεν κοιμόμαστε, τι σημαίνει μοίρασμα της πίτας, της κρατικής χρηματοδότησης σε ημέτερους, σε άλλους κλπ, στους διαφορετικούς ομίλους, διασφαλίζει και έναν βολικό τρόπο. Ποιος φταίει? Φταίει ο Γάιδαρος, βαράμε το Σαμάρι. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, το Σαμάρι είναι η περιφέρεια και ο Δήμος και όχι η κεντρική κυβέρνηση. Διαχέονται δηλαδή από όλες τις κυβερνήσεις, περιφερειακές και τοπικές αρχές. Εφαρμόζεται διαχρονικά το ίδιο ενιαίο πλαίσιο που οδηγεί στο να υπάρχουν κάποια σχέδια ετοιμότητας για καταστροφές στα χαρτιά, με πολυδιάσπαση και περιγραφές ρόλων κάθε φορέα και στην πράξη. Χάνει ο σκύλος τον αφέντη που λέμε και εμείς που καταγόμαστε από χωριά. Με απουσία ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού που θα παίρνει υπόψη την πραγματική κατάσταση, την αλληλεπίδραση παραγόντων, με απουσία επαρκών υποδομών, μέσων και εξοπλισμού για αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων, με απουσία κατάλληλου εκπαιδευμένου και επαρκούς σε αριθμό μόνιμου προσωπικού, μόνιμου κύριε Κικίλια, για την εφαρμογή μέτρων πρόληψης. Δεν θέλω να κάνω σχόλιο ότι το χειμώνα οι πυροσβέστες παίζουν τάβλη. Καλά, πεθαίνουν το καλοκαίρι, θα πω παρακάτω, αλλά μπορούν να αξιοποιηθούν σε πάρα πολλούς τομείς. Με αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων, με εξασφάλιση όλων των μέτρων προστασίας της υγείας και της ασφάλειάς τους, με απουσία ουσιαστικής εκπαίδευσης και ασκήσεων ετοιμότητας με σενάρια πολλαπλών κινδύνων. Η πολιτική ευθύνη των περιφερειακών και δημοτικών διοικήσεων αφορά τη συμπόρευση με τη διαχρονικά ασκούμενη πολιτική προστασία, ενώ έπρεπε να πρωτοστατούν στη διεκδίκηση των προϋποθέσεων αποτελεσματικής για το λαό πολιτικής προστασίας. Πρέπει να σας θυμίσουμε, κύριοι της κυβέρνησης, ότι αντίστοιχη συζήτηση στη Βουλή είχε πραγματοποιηθεί το καλοκαίρι του 2021. Τέτοιες μέρες, μετά από τότε που αφανίστηκε κυριολεκτικά η Βόρεια Εύβοια. Και ανοίγω μια παρένθεση να πω ότι αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός για τη Βόρεια Εύβοια, για τις αποζημιώσεις, για το σχέδιο ανάκαμψης και ανάπτυξης, δεν έχουν καμία σχέση
με την πραγματικότητα. Γιατί σπίτια, στάβλοι και άλλες εγκαταστάσεις δεν έχουν πάρει τίποτα. Τα προβλήματα είναι, και άμα έχετε αντίρρηση, πηγαίνετε μια βόλτα στη Βόρεια Εύβοια. Αν δεν σας πάρουν με τα γιαούρτια, δεν συμφωνούμε, αλλά λέμε. Δεν έχουν δοθεί κάποια ψηλά σε ελαιοπαραγωγούς, σε κάποιους κτηνοτρόφους, τα οποία κυριολεκτικά είναι ψίχουλα, ενώ οι δασεργάτες δεν δουλεύουν όλοι και πληρώνονται με πάρα πολλά, με πάρα πολύ λίγα χρήματα. Και ο λαός της Βόρειας Εύβοιας κινητοποιείται, θα έλεγα, μια φορά το μήνα τουλάχιστον, απορρίπτοντας το σχέδιο Μπένου που λέει θα μας φέρει στην ίδια κατάσταση και διεκδικώντας τα αυτονόητα να αποζημιωθούν με όλα αυτά τα οποία έχασαν. Πάμε λοιπόν και ξαναγυρίζουμε. Τι λέγατε τότε το 21, έχει γίνει, τα έχω από τα πρακτικά της Βουλής. Εξαιρετική πρότυπη δουλειά, πραγματική τομή φέτος, όχι μόνο όσον αφορά τα μέσα και τους εξοπλισμούς, αλλά και το προσωπικό. Αποτέλεσμα, 1.200.000 καμένα στρέμματα. Μεγάλη επιτυχία, πώς τα λέμε, πρότυπη δουλειά. Στο κάψιμο τελικά αποδείχθηκε και όχι στο σταμάτημα. Βόρεια Εύβοια, Αττική, Ηλία, Μεσσηνία, Αρκαδία και αλλού. Λέγαμε εμείς τότε, πάλι από τα πρακτικά της Βουλής, ο Μίτσος Κουτσούμπας, ο γραμματέας του κομματός μας και πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας, και ευχαριστούμε για τα περαστικά που είπατε, εντάξει, θα έρθει πολύ γρήγορα. Το πρόβλημα βρίσκεται στην απουσία ολοκληρωμένης διαχείρισης και προστασίας των δασών, και σε αυτό το πλαίσιο λείπει ένα σύγχρονο συνολικό πλαίσιο αντιπυρικής προστασίας με επίκεντρο την πρόληψη, εξειδικευμένο για κάθε δασικό σύμπλεγμα. Τέτοιο ολοκληρωμένο επιστημονικό σχέδιο δεν είχε ούτε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ούτε και κάποια προηγούμενη. Αν είχατε, πάρτε το θάρρος και να επιτρέψει ο πρόεδρος να δείτε μας το πείτε. Και να μας πει και η Νέα Δημοκρατία σήμερα και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ ποιο είναι αυτό το σχέδιό τους. Όχι λεπτομέρειες, η στρατηγική, η συνολική. Ρωτούσαμε, ποια κυβέρνηση, ενώ τα δάση αποτελούν το 65% του εδάφους της χώρας μας, έδωσε πάνω από 0,04% του κρατικού προϋπολογισμού για τα δάση και την προστασία τους. Δώσατε του ΣΥΡΙΖΑ η κυβέρνηση που κοκορεύεστε ότι φέρατε τον περιβαλλοντικό νόμο. Έδωσε το ΠΑΣΟΚ και φυσικά και η ίδια η Νέα Δημοκρατία. Ποια ενίσχυσε τα δασαρχεία για να μπορούν να αντιμετωπίσουν τις τεράστιες ανάγκες δασοπροστασίας. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τίποτα. Οι άλλοι κόπτεστε. Μα είναι υποκρισία. Να μην πω καμιά βαριά έκφραση. Κόπτεστε τώρα για τα δασαρχεία και δεν κάνατε τίποτα. Όσο είσαστε κυβέρνηση. Και η μεν και η δεν. Που λέει και το. Έτσι δεν είναι. Γιάννη, πώς το λένε το σύριαλ. Τότε σας είπαμε ολοκληρωμένη διαχείριση και προστασία των δασών από τα πρακτικά της Βουλής. Σημαίνει μεγάλη μελέτη διαχείρισης του δάσους, της βλάστησης, υλοτομίες, δασοτεχνικά έργα, συντήρηση και βελτίων υποδομών και δικτύων. Σημαίνει σύγχρονη μελέτη αντιπυρικής προστασίας που θα περιλαμβάνει όλα τα μέτρα δασοκομικά, διαχειριστικά, αντιπυρικά, σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης, άγνωστη λέξη για σας, της επιστήμης που αυξάνουν την ικανότητα του δάσους να αντιμετωπίζει τη φωτιά πριν αυτή ξεσπάσει. Σημαίνει εξασφάλιση προϋποθέσεων υλοποίησης με γενναία χρηματοδότηση, προσλήψης μόνιμου προσωπικού, εξασφάλισης όλων των αναγκαίων μέσων. Αυτά έλεγε το ΚΚΕ στη Βουλή. Το τι κάνατε, μηδέν. Τότε καταγγέλαμε ότι με βάση τις προβλέψεις του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας για την πρόληψη από φυσικές καταστροφές, την περιβόητη οικονομική αποδοτικότητα. Εδώ είναι το κουμπί. Ανάλυση κόστους οφέλους που διαπερνά την πολιτική όλων των κυβερνήσεων απέναντι στις καταστροφές που απειλούν το λαό, το κράτος υπολογίζει, και θα το πω ομά, αν είναι πιο οικονομικό η πρόληψη για να μην γίνουν ή να καεί και να δώσει κάποιες ψευτοαποζημιώσεις. Κοινικά έτσι είναι. Ό,τι και να πείτε. Έτσι ακριβώς
Είναι. Αυτή είναι η λογική που διέπει όλους σας και μην μας κάνετε οι υπόλοιποι τον καμπόσο. Διαφωνείτε με αυτό? Ο ΣΥΡΙΖΑ διαφωνεί? Αφού τα έχει ψηφίσει όλα αυτά. Και μάλιστα βγαίνει μπροστά. Το ΠΑΣΟΚ διαφωνεί? Όχι. Κόστος όφελος λοιπόν. Κόστος είναι να προλάβουμε. Όφελος είναι να κερδίσει το κράτος για να χρηματοδοτήσει τους ομίλους. Τίποτα δεν αλλάξατε όλα αυτά τα χρόνια. Και μην μας λέτε ποσοστά και αριθμούς, γιατί οι ελλείψεις, εδώ είναι και η διαφορά μας, μία από τις μεγάλες διαφορές μας. Δεν μπορεί να μετράς τις ελλείψεις με νούμερα γενικά και αφηρημένα, αλλά με τις πραγματικές ανάγκες που υπάρχουν σήμερα και πολύ περισσότερο που κόψτεστε όλοι για την κλιματική κρίση που έχει εξωγωθεί στο έπακρο, θα λέγαμε εμείς, για να δικαιολογήσει πολλά πράγματα. Εδώ λοιπόν μιλάμε για έγκλημα. Γιατί? Η πολιτική σας, στον καπιταλισμό, να το πω έτσι πιο απλά, αντιμετωπίζει το δάσος, τη γη, την κατοικία ως εμπορεύματα. Εδώ αντιμετωπίζει τα ανθρώπινα όργανα. Εδώ αντιμετωπίζει την ανθρώπινη ζωή. Και δεν θα αντιμετωπίζει και αυτά. Την υγεία, την παιδεία, τα πάντα εμπορεύματα είναι. Για να κερδίζουν ποιοι? Οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι, στη συγκεκριμένη περίπτωση των κατασκευών, της ενέργειας κλπ. Αυτοί υπηρετούν οι δασοκτόνοι νόμοι όλων των κυβερνήσεων που ψηφίζονται κατά παραγγελία των επιχειρηματικών ομίλων και των κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως οι fast track άδειες, οι εκπτώσεις στις περιβαλλοντικές μελέτες, ο απαχαρακτηρισμός προστατευόμενων περιοχών, η αλλαγή χρήσης γης κλπ. Είναι η πολιτική που διαμορφώνει το σημερινό χωροταξικό και περιβαλλοντικό πλαίσιο της άναρχης συνύπαρξης πολλών διαφορετικών χρήσεων γης που υπάγονται σε διαφορετικούς αρμόδιους φορείς, της έντασης της εμπορευματοποίησης, της διεύρυνσης των επιχειρήσεων μέσα στα δάση, τις οποίες επιδοτούν πολύμορφα όλες οι κυβερνήσεις. Θα πληρώνουμε εισιτήριο να πάμε στο χωριό μας, συνεχίζοντας αυτή την πολιτική. Στο δάσος, επειδή είμαι από ορεινό. Λέω και για πολύ περισσότερα. Είναι η πολιτική σχεδιασμού της προστασίας της αντιπλημμυρικής, της αντισεισμικής, με βάση την κοινική λογική κόστος-οφέλος. Τα μισά κτίρια τα δημόσια, μήπως είναι παραπάνω, δεν έχουν ελεγχθεί, δεν έχουν αντισεισμικό έλεγχο. Και μιλάτε και από πάνω και δίνετε δισεκατομμύρια σε όλους τους επιχειρηματικούς ομίλους και λέτε ότι δεν έχουμε λεφτά να δώσουμε. Λεφτά έχετε να δίνετε πυρομαχικά που τα πλήρωσε χρυσά ο ελληνικός λαός και όπλα στην Ουκρανία. Αλλά δεν έχετε για να πάρουμε σύγχρονα μέσα. Αρνείστε για όλα αυτά. Έτσι, από τη μία είναι το κόστος για τα μέτρα προστασίας και από την άλλη το κόστος των υποτυπωδών αποζημιώσεων των πληγέντων. Και φτάνουμε και στο τραγικά σημεία, τα ζούμε. Αλήθειες λέμε. Λέει, άστε, θα φτάσει στη θάλασσα και θα σβήσει. Δεν λέω ότι είναι επίσημη αυτή η γραμμή, αλλά στην πράξη έτσι εφαρμόζεται. Είναι συνέχεια της πολιτικής, της εγκληματικής, της πράσινης μετάβασης που υλοποιείται από όλες τις κυβερνήσεις και μάλιστα ορισμένοι την έχουν και σημαία. Θα χρηματοδοτήσουν τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης για την επίσπευση των σχεδίων των ισχυρών πράσινων οικονομικών συμφερόντων που βάζουν στο μάτι ορεινούς όγκους ως επενδυτικές ευκαιρίες. Και μια υποκρισία ακόμα μεγάλη. Διαφημίζετε αυτή την πολιτική. Όλοι σας. Πλην ΚΚΕ. Στο όνομα της προστασίας του περιβάλλοντος και της μείωσης των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακος. Έτσι, κλείσατε λιγνητικές μονάδες. Διαμορφώσατε πανάκριβο ενεργειακό μείγμα που χρυσοπληρώνει ο ελληνικός λαός. Δεν βγάζετε άχνα για το γεγονός ότι τεράστιες εκτάσεις δασών που καταστράφηκαν δεσμεύουν το διοξίδιο του άνθρακος, παράγουν οξυγόνο και έχουν αφαιθεί στην τύχη τους, αναδεικνύοντας πόσο υποκριτική είναι η πολιτική της μούφα πράσινης μετάβασης. Και τώρα η κυβέρνηση ετοιμάζεται να εκχωρήσει τη διαχείριση των δασών σε επιχειρηματικούς ομίλους, οι οποίοι, εκτός των άλλων, θα εξασφαλίσουν τζάπα πρώτη ύλη και γη για να βγάλουν περισσότερο χρήμα. Θα αξιοποιήσουν τζάμπα πρώτη ύλη, ξύλο, βιομάζα, πέλετ
και λοιπά, για να ενισχύσουν την αγορά της πράσινης μετάβασης, να δημιουργήσουν τουριστικά δασικά χωριά, πάρκα ανεμογεννητριών και άλλες κερδοφόρες επενδύσεις. Αυτά τα έχουν αποδειχτεί και από την ίδια την πραγματικότητα. Κύριε Παφίλη, λίγη προσοχή στο χρόνο, έτσι. Κύριε Πρόεδρε, δεν θα χρησιμοποιήσω την δευτερολογία μου. Οπότε μπορείτε να με αφήσετε λίγο να τελειώσω. Αυτή λοιπόν η πολιτική ευθύνεται. Αυτή είναι η βάση, η στρατηγική που έχει κέντρο τα κέρδη του ίδιου του κεφαλαίου. Αυτή ευθύνεται για την ανυπαρξία ειδικού σώματος για τη δέση του πυρόβεστη. Την υπαχρηματοδότηση της δασικής υπηρεσίας και της πυροσβεστικής. Τις τραγικές ελλείψεις σε προσωπικό και σε βασικές υποδομές από τους καθαρισμούς δασών και αντιπυρικές ζώνες για να ανοιχτούν οι δασικοί δρόμοι, δίκτυα υδατοδεξαμενών και άλλα που είπα προηγούμενα. Και τώρα να πούμε για αυτούς τους ήρωες που χειροκροτήσατε. Η μάχη επί πυροσβέστες, όπως κάνατε και κατά τη διάρκεια της πανδημίας, χειροκροτήσατε τους ήρωες υγειονομικούς και μετά τους μουτζώσατε. Μη δίνοντας, συγγνώμη για την έκφραση, αλλά καταλαβαίνετε. Βλέπω ότι ενοχλήστε, αλλά στην πραγματικότητα αυτό κάνατε. Ούτε βαριά και ανθυγιεινά, ούτε μεγάλες αυξήσεις κλπ. Οι μάχημοι πυροσβέστες, λοιπόν, φτάνουν στα όρια τους για να καλυφθεί η τεράστια έλλειψη προσωπικού. 24 ώρες βάρδιες σε πύρινα μέτωπα. 32 ώρες βάρδιες σε αστικές πυρκαγιές. Η εξάντλησή τους είναι τέτοια που έχουμε μόνο τις τελευταίες μέρες περισσότερους πάνω από 60 πυροσβέστες τραυματισμένους ή να έχουν παρουσιάσει σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα. Αντίστοιχα, υπήρχαν και τον Ιούλιο με τραυματίες και αναπνευστικά και καρδιολογικά προβλήματα, πυροσβέστες. Σε πολλές περιπτώσεις, ειδικά τις πρώτες μέρες, επιχειρούσαν για πάνω από 20 ώρες σε πυρκαγιές με μοναδική μέρημνα της υπηρεσίας, νερά και ένα μικρό γεύμα. Και κατέληξε ο λαός να τους πηγαίνει. Και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Όλοι μας νιώσαμε αγανάκτηση, τους είδαμε, τους φέρατε 10 μέρες μάχη με τις φωτιές στη Ρόδο και κοιμόντουσαν στο πάτωμα του καραβιού και σε καρέκλες. Και όλα αυτά σε ένα προσωπικό που ο μέσος όρος ηλικίας πλησιάζει τα 50 έτη. Και αλήθεια, τι άλλο πρέπει να κάνουν για να τους εντάξετε στα βαρέα και ανθυγιεινά? Τι άλλο, να καίγονται ζωντανοί? Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, έχουμε και τις αποφάσεις μετακίνησης στο ΕΚΑΒ, της πυροσβεστών, αποδυναμώνοντας την πυροσβεστική. Και δεν έφταναν όλα αυτά, αλλά όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις, ΣΥΡΙΖΑ βλέπε, και διατηρεί η Νέα Δημοκρατία και συμφωνεί και το ΠΑΣΟΚ, δώρο στη Φράπορτ. 14 αεροδρόμια. Πυροσβέστες που τους πληρώνει ο ελληνικός λαός στη Φράπορτ και σε άλλους αυτοκινητόδρομους. Αυτή λοιπόν η πολιτική είναι ο πραγματικός εμπριστής των δασών, όπως και ο καπιταλιστικός δρόμος ανάπτυξης, που είναι ασυμβίβαστος με την προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης ζωής. Εμείς, για να είμαστε καθαροί, κύριε Πρωθυπουργέ, δεν σας κατηγορούμε για ανικανότητα, όπως κάνουν τα άλλα κόμματα. Δεν σας αναγνωρίζουμε αυτό που κατά τη γνώμη μας είναι ελαφρυντικό, γιατί εγκλωβίζει τη λαϊκή αγανάκτηση ασφικτικά στα πλαίσια της διαχείρισης του ίδιου δρόμου. Εμείς λέμε ότι είστε συνειδητοί και συνεπείς εφαρμοστές μιας τέτοιας πολιτικής που αποδεικνύεται από την πράξη ότι είναι εγκληματική. Άλλωστε, και εσείς και το κράτος σας και με τους άλλους, είστε και ικανοί και αποτελεσματικοί. Είστε ικανοί και γρήγορα να τρέχετε τα επενδυτικά project, ακόμα και σε περιοχές υψηλής προστασίας, αλλά ανίκανοι να προστατεύσετε τα δάση, την ανθρώπινη ζωή και τις λαϊκές περιουσίες. Είστε ικανοί να κάνετε συμφωνίες εμπλοκής της χώρας μας σε επικίνδυνους υπεραλιστικούς σχεδιασμούς, παραδείγματος χάρη στον πόλεμο με την Ουκρανία, και όχι να προστατεύετε το λαό και το φυσικό πλούτο της περιοχής. Και επειδή η Αλεξανδρούπολη και η περιοχή του Εύρου παίζει στρατηγική σημασία στον συνολικό σχεδιασμό του ΝΑΤΟ που μπαίνει και η χώρα, υπάρχουν και ορισμένα ερωτηματικά. Μήπως αυτά που λέγονται, εμείς δεν έχουμε αποδείξεις για να το πούμε, αλλά λέω μήπως
αυτά συνδέονται με το να δημιουργηθεί ένα καλύτερο τοπίο για να φύγουν οι σιδηρόδρομοι, για να μπορούν να περνάνε πιο γρήγορα κλπ. Κλπ. Είστε ικανοί να φέρετε νομοσχέδια έντασης της εκμετάλλευσης, ελαστικοποίησης της εργασίας? Καλά. Πού πάτε? Είστε καλά? Πάτε εσείς να δουλέψετε 13 ώρες στο εργοστάσιο. Και ακούστε, για να πάρετε, λέει, σύνταξη. Ποια σύνταξη? Στο φέρετρο θα πάτε. Ειδικά σε ορισμένες επιχειρήσεις. Και αυτό το θεωρείτε ότι είναι κάτι που βοηθάει την εργατική τάξη. Είμαστε όμως ανίκανοι, είστε ανίκανοι να προστατεύσετε τους εργαζόμενους από τα ατυχήματα. Τα εργατικά ατυχήματα τα μετράτε μέρα παραμέρα? Σκοτώνεται και ένας εργαζόμενος που πάει να δουλέψει. Είστε ανίκανοι. Είστε ικανοί να περνάνε μέσα όλα τα φασισταριά χούλιγκαν και να μην τους πιάνετε, αλλά η επιλεκτικότητά σας είναι ταξική. Εμείς λέμε ότι υπάρχει άλλος δρόμος. Υπάρχει άλλος δρόμος. Υπάρχει δυνατότητα αξιοποίησης των σημερινών επιστημονικών και τεχνολογικών δυνατοτήτων, και μια μιλάμε για κλιματική κρίση, ακόμα και μέσα στην υπερβολή, υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες για την ολοκληρωμένη διαχείριση και προστασία των δασών, του περιβάλλοντος, για την διασφάλιση ολοκληρωμένης πολιτικής προστασίας, την πρόληψη, την προστασία από φυσικές τεχνολογικές καταστροφές μεγάλης έκτασης. Ξεχωρίζουμε και ξαναλέμε, και να σηκωθεί ο καθένας στη δευτερολογία του και να πάρει θέση. Κατάργηση άμεση. Ας μας απαντήσει και ο Πρωθυπουργός και τα άλλα κόμματα. Της αντιεπιστημονικής διάσπασης, της ενιαίας διαχείρισης των δασών, που ισχύει από το 1998, με το διαχωρισμό της πρόληψης από την καταστολή της πυρκαγιάς. Η δασοπροστασία αποτελεί βασικό αντικείμενο ολοκληρωμένης διαχείρισης και προστασίας των δασικών οικοσυστημάτων που αποτελούν ενιαίο και αδιάσπαστο χώρο. Για να μην συνεχίσουμε, υπάρχει αντιεπιστημονική και ανορθολογική προσέγγιση με τις αντίστοιχες πολιτικές επιλογές από όλες τις κυβερνήσεις μέχρι σήμερα, για να κρύψει το πραγματικό περιεχόμενο της δασοπροστασίας, το οποίο με τη σειρά του θα αποκάλυπτε την πολιτική, τον προσανατολισμό της πολιτικής κάθε κυβέρνησης. Γι' αυτό επαναλαμβάνουμε, πρώτον, δασαρχείο. Τι λέτε, θα μείνει στην πυροσβεστική ή θα επιστρέψει στο δασαρχείο? Σε ποιο δασαρχείο? Χωρίς προσλήψεις? Υπάρχει εδώ οργανόγραμμα που λέει πόσοι χρειάζονται. Πόσοι δασολόγοι, πόσοι δασεργάτες κλπ. Κλπ. Ένα κεντρικό θέμα. Τι λέτε, 25 χρόνια, εδώ σας κράζουν και φιλικά μέσα ενημέρωσης. Πέρασαν 25 χρόνια, λέει, να καταλάβουν, έλεγε μια μέρα, ότι αυτοί που ήταν αντίθετοι είχαν δίκιο. Το ίδιο και κορυφαίοι που πρωταγωνίστησαν αυτή την αλλαγή. Θα το κάνετε? Ας μας πει ο Πρωθυπουργός. Μακάρι με αυτές τις προϋποθέσεις που είπαμε. Εμείς λέμε... Εξαντλείται και η δευτερολογία, κύριε Μαθαίρη, σας παρακαλώ. Τελειώνω 25, εντάξει. Με 5, έχω 3 λεπτά ακόμα να πω. Λέμε εμείς, λοιπόν, ολοκληρωμένη διαχείριση αφορά τη συνολική εξέλιξη και βελτίωση του δάσους, την αναγέννησή του, την προστασία και διαχείριση της άγριας πανίδας, των υδάτων, της αναδασώσεις, την διευθέτηση των χυμάρων, την προστασία των εδαφών, τα αντιπλημμυρικά φράγματα, τη συντήρηση και επίκνωση του δασικού δικτύου. Αυτά αποτελούν μια άλλη στρατηγική. Δεν μπορεί να λες μόνο ανοίγω δρόμους ή αντιπυρικές ζώνες και λοιπόν, αν δεν υπάρχουν όλα τα υπόλοιπα και αν δεν υπάρχει επιστημονική μελέτη. Έχουμε προτάσεις. Κάναμε μία ημερίδα. Και εδώ θα τελειώσω, δεν θα τα πω τα υπόλοιπα. Για να μην μου κάνει κριτική και ο πρόεδρος. Εμείς κάναμε μία ημερίδα στην οποία πήραν μέρος στα στελέχη του ΚΚΕ. Πήραν μέρος επιστήμονες που δεν έχουν καμιά σχέση πολιτική, εννοώ, μαζί μας, που ασχολούνται με όλα αυτά, πήραν μέρος απόστρατοι, υψηλόβαθμοι, υποστράτηγοι και λοιπά της πυροσβεστικής, πήραν μέρος άλλοι επιστήμονες και βγήκε ένα βιβλιαράκι που σας το κατώθησε πέρσι, όχι το 21, ο Μίτσος ο Κουτσούμπας, ο γραμματέας του κομματός μας εδώ. Δεν κάνω την ερώτηση, γιατί αν κάνω την ερώτηση, αμφιβάλλω αν κανένας κυβερνητικός ή από τα άλλα κόμματα το διάβασε.
Αμφιβάλλω, δεν θέλω να είμαι απόλυτος, αλλά αμφιβάλλω. Εμείς λοιπόν καταθέτουμε αυτές, τις έχουμε καταθέσει. Και για τις ανάγκες της δασικής υπηρεσίας να καλυφθούν, να μονιμοποιηθούν πενταετής, επταετής και εποχιακοί πυροσβέστες, να καταργηθεί η υπερεργασία με το πρόσχημα των εκτάκτων αναγκών, σύγχρονο μισθολόγιο, να δοθούν τα ρεπό που δεν ξέρω πόσο έχει ο καθένας, να υπάρξει ριζική αλλαγή στον τρόπο της εκπαίδευσης. Εμείς μιλάμε για τρίχρονη και σύγχρονη εκπαίδευση, να χορηγηθούν, τα είπαμε, να εξασφαλιστούν χρήματα ώστε να ενισχύσει τις αρμόδιες δυνάμεις πυροπροστασίας με αναγκαία μέσα βελτίωση των υποδομών κλπ. Κλπ. Κλείνω λοιπόν, κύριε Πρόεδρε. Εμείς καταγγέλουμε αυτό το έγκλημα και τις αιτίες κυρίως, όμως δεν είμαστε θεατές. Άλλωστε, από την πρώτη στιγμή, λέω για φέτος αλλά και πέρσι, ειδικά φέτος, οι δυνάμεις του ΚΚΕ και της ΚΝΕ που έχουν εκπαιδευτεί από την πολιτική προστασία, τα στελέχη, τα μέλη του και οι φίλοι, και μιλάμε για εκατοντάδες και χιλιάδες σε όλη την Ελλάδα, κύριε Υπουργέ, είστε εδώ να το επιβεβαιώσετε, ήταν στην πρώτη γραμμή στα μέτωπα των πυρκαγιών. Σε συνεργασία με την πυροσβεστική, ναι, αλλά δεν το είπατε πουθενά. Γιατί κανένα άλλο κόμμα? Γιατί αυτό δεν το λέμε για να διαφημίσουμε το κόμμα μας. Για να καταλάβει ο λαός, οι άλλοι θα ήταν δικοί σας στη Μύκονο ή δεν ξέρω πού αλλού. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία, δεν περάζει η επιλογή τους είναι. Αλλά εμείς πήγαμε οργανωμένα. Οργανωμένα σαν κόμμα. Οργανωμένα με δημιουργίες, τα ξέρουν. Ο κύριος και οι κύριες τα ξέρει. Κάθε μέρα μιλάγαμε. Και επικοινωνούσαμε και με αυτούς και μας δίναν πληροφορίες οι οποίες βοηθούσαν. Φυσικά, εντάξει, η πολιτική καταγγελία είναι πολιτική καταγγελία. Αλλά λέω ότι κάνει στην πράξη. Μαζί με άλλους κατοίκους, με εργαζόμενους, και διεκδικούμε και παλεύουμε πέρα από αυτό να προστατευτεί ο φυσικός πλούτος κλπ. Κλπ. Με όλες αυτές τις προτάσεις. Και εδώ το σύνθημα που βγήκε πέρσι από τη Βόρεια Εύβοια, ο λαός σώζει το λαό, γίνεται ακόμα περισσότερο επίκαιρο. Γιατί βγήκε αυτό? Γιατί όταν κάναν πίσω όλο το κράτος, όλες οι δυνάμεις, μπήκαν μπροστά οι εργαζόμενοι, οι αγρότες και οι κομμουνιστές και έσωσαν τα σπίτια τους. Αν έκαναν πίσω δεν θα έμεινε κολυμπηθρόξυλο. Και από εκεί βγήκε αυτό το σύνθημα, γι' αυτό καλούμε το λαό να παλέψει για όλα αυτά και να καταλάβει ότι το σύστημα δεν είναι απλά βάρβαρο. Είναι πολύ βάρβαρο. Δεν λογαριάζει ανθρώπινες ζωές. Αυτό που λογαριάζει είναι το κέρδος. Γι' αυτό όσο πιο γρήγορα ανατραπεί, τόσο ο άνθρωπος, ο εργαζόμενος, θα ζήσει σαν άνθρωπος. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.